Καλησπέρα σε όλους φίλοι μου. Ζωντανή μετάδοση 13 Τρίτου 2018. Θα περιμένω να μπείτε μέσα να ξεκινήσουμε και αυτό το live. Λοιπόν, θα περιμένω να μπουν μέσα οι φίλοι μας. Θα περιμένω και το φίλο μας τον Κώστα να μας πει αν ακούγομαι καλά και φαίνομαι καλά. Να στήσουμε καλά το... Καλησπέρα στη Μαρία. Καλησπέρα στο Θοδωρή. Και σε όλους τους φίλους μας που θα συνδημιουργήσουμε σήμερα και σε αυτό το live. Ωραία. Θα συναντήσουμε και τον ήχο. Ωραία. Λοιπόν, κάθε Κυριακή κάνουμε τις διαλέξεις στο σπίτι μου με διάφορα θέματα. Και επίσης, φίλοι μου, κάνουμε τα ατομικά για τον καθένα από εσάς, έτσι, σεμινάρια και φυσικά κάθε δεύτερη τρίτη τα εθελοντικά σεμινάρια online. Επίσης στο κανάλι μου, Ελεύθερη Γνώμη, Μισηλή Σταμάτη, στο YouTube, μπορείτε να βρείτε έτσι τα βίντεο, αυτά που γράφουμε τώρα και άλλα τόσα που έχουμε γράψει από το 2012. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα στον Πάνο. Γεια σου τον Πάνο, έχουμε να τα πούμε καιρό. Ο Κωνσταντίνο, η Στέλλα. Μαζί μας πάλι ο φίλος μας, ο σκηνοθέτης ο Δημάκης από την Κρήτη, που συνεργαζόμαστε. Και η Λένκα. Καλησπέρα στην Ηλένκα. Λοιπόν, λίγο υπομονή φίλοι μου, να μπουν μέσα και μια πενταριά άτομα για να ξεκινήσουμε και αυτό το σημερινό live. Λοιπόν, καλησπέρα και στη Κάλια, στη Ρίτσα, στη Μένη. Σήμερα θα αρχίσω, επειδή βλέπω καλύτερα τα ονόματά σας, θα σας πω ένα γεια σας πριν ξεκινήσουμε. Στον Αντώνη και σε όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Γεια σου, Ρίτσα. Λοιπόν, σήμερα ελπίζω να μην μιλήσω πολύ για να ξεκινήσετε να γράψετε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα. Είπα να σας μιλήσω, έχω στο μυαλό μου πολλά θέματα. Θα ξεκινήσω με την έννοια του παν μέτρων άριστον. Αυτό το πράγμα που ακούμε συνέχεια. Και στην πραγματικότητα διορτώμαστε τι πραγματικά να σημαίνει παν μέτρων άριστον. Θα κάτσουμε λοιπόν να δώσουμε μια εσωτερική εξήγηση για να μπορέσουμε να δούμε πώς αυτό το εργαλείο θα μας βοηθήσει στη ζωή μας, έτσι, αυτό το γνωμικό. Παν μέτρων άριστον, κατά τη δική μου έννοια, σημαίνει ότι όταν βάζεις μέτρο
μέτρημα, όταν μετράς αυτά τα πράγματα που κάνεις, θα αριστεύσεις. Δηλαδή, πάντα ο καθένας έχει ένα δικό του μέτρο, το συνειδησιακό του. Όταν εσύ βάζεις συνείδηση σε οτιδήποτε κάνεις, προχωράς προς να βρεις τον άριστο εαυτό σου. Χωρίς συνείδηση, χωρίς μέτρο, δεν είναι δυνατόν να φτάσεις στην αριστεία. Άρα, φίλοι μου, κάθε φορά μέσα μας, εκεί που βάζουμε μέτρο, δηλαδή τι μέτρο, τη δική μας συνείδηση, κάθε φορά όταν μετράμε τα πράγματα συνειδησιακά, γιατί βάζουμε συνείδηση, πάντοτε θα προχωράμε προς το άριστο. Όταν εμείς δεν βάζουμε μέτρο και λειτουργούμε μηχανικά, είναι φυσικό ότι θα φτάνουμε σε εκείνες τις καταστάσεις να μην μπορούμε να φτάσουμε στο μέγιστο, στο άριστο εαυτό μας. Γι' αυτό οτιδήποτε κάνουμε με συνείδηση μας φτιάχνει καλύτερα τη ζωή. Και οτιδήποτε κάνουμε ασυνείδητα, είμαστε έρμεο, θα λέγαμε, ορισμένων περιστάσεων. Άλλες φορές αρνητικών και άλλες φορές θετικών περιστάσεων. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι πάντα όταν μετράς, προχωράς προς το άριστον. Αυτή είναι η έννοια η πραγματική και γι' αυτό μπορούμε εμείς να πάρουμε αυτό το εργαλείο και να το χειριστούμε στη ζωή μας συνειδησιακά. Πάντοτε. Το μέτρο του καθένα φυσικά αλλάζει, γιατί είναι αναλόγως τη συνείδηση που έχει. Έτσι λοιπόν πολλοί φίλοι μου, πολλοί φίλοι έχουν διαφορετικό μέτρο ο καθένας με τον άλλο. Όμως δεν μπορούμε να μετράμε με τα μέτρα και τα σταθμά άλλων, πρέπει να μετράμε με τα μέτρα και τα σταθμά τα δικά μας. Όταν μετράμε με τα μέτρα και τα σταθμά τα δικά μας, φτάνουμε στον άριστο εαυτό μας σιγά σιγά. Όταν όμως εμείς χρησιμοποιούμε άλλα μέτρα που δεν είναι για μας, είναι φυσικό να δυσκολευόμαστε και να έχουμε μέσα μας αντικρουόμενες πεποιθήσεις. Να έχουμε μέσα μας πόλεμο και βία. Λοιπόν, σήμερα όπως είπα και προηγουμένως δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα αφήσω να γράψετε ερωτήσεις και θέματα για να μπορούμε έτσι να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες πάνω στα θέματα που έχετε. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω σήμερα φίλοι μου και να σας αναλύσω μέσα από τους δικούς μου πυρσούς νοημοσύνης θα μπορούσαμε να πούμε, είναι για την έννοια της κολάσεως, για να καταλάβουμε τι σημαίνει κόλαση. Τα πάντα στη ζωή μας έρχονται και φεύγουν, είτε στο σύμπαν είτε μέσα μας. Κάθε φορά υπάρχει μία σύνθεση και μία αποσύνθεση, φίλοι μου. Είτε συμπαντικά, είτε μέσα μας ατομικά, είτε υποατομικά. Η γη καλείται να φέρει εις πέρας ορισμένες αποσυνθέσεις των σωμάτων των οποίων έχει ο άνθρωπος. Τα σώματα που έχει ο άνθρωπος, εκτός από το φυσικό του, τα λέγαμε ότι είναι και τα εσωτερικά του σώματα, τα πιο εθέρια. Έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά που λένε ζωτικό, αστρικό, διανοητικό, πνευματικό, βουδικό, ατμικό. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συνειδησιακές, τα λέγαμε, καταστάσεις, έτσι, που δημιουργούν, εφόσον έχουμε βάλει εκεί τη συνείδησή μας και το έχουμε εστιάσει, συγκεκριμένο σώμα από την ανάλογη ύλη. Έτσι, κάθε φορά που ένα σώμα πεθαίνει, θα λέγαμε, μια μορφή πεθαίνει ηλική, σιγά σιγά αρχίζει η έννοια της αποσύνθεσης. Ορισμένα πράγματα λοιπόν τα κάνει η φύση για μας. Έτσι, όταν εμείς θέλουμε να εννοήσουμε στην πραγματικότητα τι είναι η κόλαση, είναι η αποσύνθεση των εσωτερικών μας σωμάτων. Όσοι άνθρωποι έχουν τη συνείδησή τους εστιασμένη στο φυσικό, θα λέγαμε, σώμα ή στο κατώτερο αστρικό, είναι, θα λέγαμε, σε εκείνη την κατάσταση ώστε να βιώσουν την αποσύνθεση σιγά σιγά μέσω της φωτιάς που μεταλλάσσει. Και εδώ έρχεται η έννοια και η ενθύμηση των αρχαίων ελληνικών που μας μιλάει για το Δία που είναι κάτοικος στον Όλυμπο και τον Άδη, αναγραμματισμός Δίας, Άδης που είναι ο αδερφός του, όμως είναι του κάτω κόσμου και δεν ανήκει στους 12 θεούς που τα λέγαμε του Ολύμπου. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Ότι υπάρχουν δύο αστρικοί χώροι στη γη, φίλοι μου. Ο ένας είναι ο ονειρόκοσμος, που είναι ο αστρικός κόσμος που ζουν οι άνθρωποι κάτω από τα διάφορα εγώ τους. Άρα, θα λέγαμε, αυτός ο κόσμος είναι που πρέπει σιγά σιγά να εξατμιστεί στην πραγματικότητα, να αποσυντεθεί. Γι' αυτό και ο Άδης
είναι εκείνος ο Θεός, θα λέγαμε, του κάτω κόσμου. Ποιανού κόσμου, εκείνου του κόσμου που είναι ο αστρικός χώρος των εγώ. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο πάνω κόσμος, αυτός που αγγίζει την ομοτέλεια αυτού του μάτριξ του συμπαντικού, είναι φυσικό να είναι πιο φωτεινός. Και εκεί πέρα λοιπόν είναι η λεγόμενη παράδεισοι ή ο Όλυμπος. Εκεί πέρα που κατοικούν οι 12 ιδιώτες, οι 12 ακτίνες θα μπορούσαμε να πούμε. Ο κάτω κόσμος όμως, φίλοι μου, είναι αυτός που κυβερνά ο Άδης. Και εκεί πηγαίνουν όλοι, θα λέγαμε, νεκροί, για να πάνε, θα λέγαμε, να περάσουν στην κόλαση. Που τι είναι η κόλαση? Είναι αυτό που κάνει η ίδια η γη για να ανακυκλώσει, να αποσυνθέσει όλη τη σύνδεση, θα λέγαμε, της ουσίας, της συνείδησης, που δημιουργεί τα διάφορα εσωτερικά και φυσικά σώματα της ψυχής μας. Επομένως τώρα καταλαβαίνουμε αν μια ψυχή έχει από πριν κάνει αυτή την εσωτερική εργασία, την εσωτερική κάθαρση, δεν χρειάζεται να μεταβεί στον Άδη. Άρα πηγαίνει κατευθείαν στον Όλυμπο, γιατί έχει μέσα ακτινοβολή, θα λέγαμε, ή έχει, θα λέγαμε, εσαρκώσει εκείνες τις ιδιότητες στα εσωτερικά σώματα που ομοιοκραδάζονται με την ομοτέλεια. Εκείνες οι ψυχές όμως που ομοιοκραδάζονται με το αρνητικό εγώ έχουν έναν άλλο κόσμο που λέγεται ο ονειρόκοσμος. Και έτσι είναι ο αστρικός κόσμος, θα λέγαμε, αυτός ο κόσμος της νομοτέλειας, και είναι και ο ονειρόκοσμος, αυτός ο κόσμος, θα λέγαμε, ο αστρικός που εκφράζει όλα τα εγώ των διάφορων ρόλων που παίζουμε εδώ πέρα, φίλοι μου, στο 3D. Καταλαβαίνουμε λοιπόν έτσι ότι αυτά τα δύο ρευστά, γι' αυτό λέγονται αστρικά, γι' αυτό λέγονται συγκινήσεις, γι' αυτό είναι ρευστά, έχουν ένα ρευστό σώμα μέσα μας. Μια ρευστή κατάσταση. Δεν είναι παγιωμένα σε αυτό το χρόνο που αλλάζει το φυσικό μας σώμα, αλλά έχει μια άλλη ταχύτητα και μια άλλη ρευστότητα. Αυτό που λέμε αστρικό σώμα, όταν βγαίνουμε στο δικό μας ονειρόκοσμο, ή θα λέγαμε στα ανώτερα αστρικά πεδία, όπως είπαμε πριν, που αντιστοιχούν στην ομοτέλεια του σύμπαντος. Υπό αυτή την έννοια λένε ότι θα καείς στην κόλαση πολλές φορές. Και τι μας έρχεται πάλι στο μυαλό? Μας έρχεται ο Θεός της φωτιάς, ο ύφεστος, που είναι ο Θεός των μετάλλων, που μέταλλο στην πραγματικότητα σημαίνει μεταλλαγή, γιατί η φωτιά μεταλλάσσει τα πράγματα. Τι τα κάνει? Τα ανακυκλώνει, τα μεταλλάσσει. Γι' αυτό υποτίθεται ο ύφεστος είναι αυτός που ασχολείται με τη φωτιά. Γιατί η εσωτερική φωτιά μέσα μας, το εσωτερικό μας πυρ, μπορεί να μεταλλάσσει τα αστρικά μας σώματα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τα συγκινησιακά μας σώματα μεταλλάσσονται σιγά σιγά μέσω του πυρός της φωτιάς, της συνδυσιακής μας φωτιάς και της θέρμης, τον οποίον ζούμε σαν όντα που έχουμε έντονα τα συναισθήματα. Γι' αυτό βλέπουμε ο Οδυσσέας, ο Χριστός, ο Οδυσσέας και ο Αχιλλέας και όλα αυτά τα πράγματα που σας λέω κάθε φορά είναι μοιήσεις που συμβαίνουν στα εσωτερικά ρευστά μας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να φτάσουν ή να προετοιμαστούν ή να προπονηθούν για να μπορούν να είναι αρμονικοί όσο το δυνατόν περισσότερο με την ομοτέλεια, είναι φυσικό να μην χρειάζεται να περάσουν από την κάθαρση της ψυχής μέσω της γης. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο ο άλλος καίγεται στην κόλαση, για ποιο λόγο ο άλλος περνάει μέσα από τα πυρά, τα συνδυσιακά, εκείνη την κάθαρση, ώστε να βγει ατόφια μετά και αγνή, θα λέγαμε, η ψυχή που έχει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι διάφοροι μοιημένοι, οι διάφορες μοιήσεις, είναι να μπορούν ασχέτως την κοινωνία, ασχέτως αυτό που γίνεται γύρω-γύρω, ασχέτως τις ενέργειες, θα λέγαμε, της αποκοπής, να μπορούν να αποφύγουν αυτή την κατάσταση που λέμε κόλαση, αυτή την κατάσταση της βίαιης αναπροσαρμογής στο αγνό, στο αγαθό, στην ομοτέλεια. Και όσο πιο αυτοπροσδιορίζεται ο άνθρωπος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για να μπορεί να μπει ξανά στον προσδιορισμό του σύμπαντος, στον προσδιορισμό της θεϊκής νοημοσύνης. Βλέπετε, ο αυτοπροσδιορισμός του εαυτού μας με τον προσδιορισμό της συμπαντικής νομοτέλειας
πρέπει να έρθουν σε μία ίση, τα λέγαμε, αρμονία. Από αυτό έχουν βγει λοιπόν σε όλες τις θρησκείες διάφορες πρακτικές και διάφορες καθάρσεις εσωτερικές, για να μπορούμε εμείς να έρθουμε σε εκείνη την κατάσταση, ώστε να αποφύγουμε την κάθαρση της γης. Για να δούμε όμως τώρα στην πραγματικότητα, αυτή η κάθαρση ίσως πρέπει να καθαρίσουμε τι, θα λέγαμε, το συγκινησιακό μας επίπεδο ή αλλιώς θα λέγαμε τα αστρικά ρευστά μας. Γι' αυτό και όλες οι μυείς γίνονται στο αστρικό, γιατί το αστρικό είναι το ρευστό στην πραγματικότητα. Είναι το ρευστό, γιατί ρέει. Αλλά η έννοια της ρευστότητας δεν είναι μόνο να μπορούμε εμείς να αλλάζουμε κατευθύνσεις ανάλογα τον νόμο της ελάχιστης αντίστασης. Η έννοια της εσωτερικής ρευστότητας, φίλοι μου, είναι να μπορούμε να έχουμε την ιδιότητα του ρευστού. Που η ιδιότητα του ρευστού, η ιδιότητα του νερού, είναι η διαφάνεια. Μόνο όταν εμείς καθαρίσουμε τα ρευστά μας και φύγουμε από τα χρώματα της πολικότητας και γινόμαστε διαφανείς, μπορούμε να ανακλάσουμε σωστά το πνεύμα. Έτσι λοιπόν το αστρικό μας σώμα, όταν καταφέρουμε και το εξαγνίσουμε, τότε γίνεται ένα διάφανο σώμα που αντανακλάει τι άλλο από το πνεύμα. Ακριβώς και εμείς μέσα μας στο συγκινησιακό μας επίπεδο, εκεί που γίνονται όλες τις εσωτερικές μυήσεις, όλοι οι βρασμοί, όταν καταφέρουμε εμείς και εξαγνίσουμε και βγάλουμε το, εξατμίσουμε το καθαρό νερό από το νερό που έχει εμπλακεί με το χώμα, από το νερό που έχει εμπλακεί με όλα τα άλλα τα χρώματα και φτάσουμε στη διαφάνεια, τότε γινόμαστε καθαροί. Και αυτή είναι η πραγματική κάθαρση μέσα στον καθένα ήρωα που θέλει να παίξει για να μπορέσει να φτάσει πού? Στο αγνό. Γιατί το αγνό, το αγαθόν, τι είναι? Το ύψιστον. Αλλά γιατί? Γιατί είναι ομοίως η αντανάκλαση του Θεού. Γιατί αντανακλάει αγαθά το Θεό. Ο Θεός αντανακλάται ολικά μέσω από τον αγαθό. Γιατί ο αγαθός δεν έχει πρίσμα, έχει βγάλει, θα λέγαμε, τις έννοιες της εγωικής αποκοπής. Πόσα άλλα παραδείγματα μπορούμε να δώσουμε, ίσως για τον Οδυσσέα. Γιατί σας είπα, ο Οδυσσέας δεν ήταν ο πονηρός, ο Οδυσσέας ήταν ο αγαθός, ο εξ-ύπνος. Αυτός που είναι έξω από τον ύπνο της εγωιστικής αποκοπής, θα λέγαμε. Αυτά τα πράγματα που σας λέω πολλές φορές, φίλοι μου, δεν είναι για να τα κάνετε σόνιδια καλά. Ο καθένας διαλέγει το δρόμο του. Είναι για να μπορείτε εσείς να εννοήσετε πραγματικά για ποιο λόγο έχουν δοθεί οι διδασκαλίες αυτές, που οδηγούν σε μια κατάσταση υπέρβασης και νίκης τους, μέσα στο πόλεμο, θα λέγαμε, της πλάνης. Υπό αυτή την έννοια, οι κολάσεις με την ερμηνεία που δίνουν οι άνθρωποι υπάρχουν, υπό αυτή την έννοια, θα λέγαμε, υπάρχουν οι παραδόσεις για τους παράδεισους, για να μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ώστε στον επόμενο, θα λέγαμε, κύκλο, μετά το θάνατο του φυσικού μας κορμιού, εκεί που ζούμε ορισμένες καταστάσεις στα εσωτερικά πεδία, με το αστρικό μας, θα λέγαμε, σώμα, να μπορούμε να καταλάβουμε και να ζήσουμε, αφού είναι πιο πραγματικό, πιο ολικό, πιο συμπαντικό και είμαστε πιο επεκτατικοί, να ζήσουμε, θα λέγαμε, ένα είδος παραδείσου. Λοιπόν, καταλαβαίνοντας λοιπόν αυτά τα πράγματα, εννοούμε για ποιο λόγο συζητάμε πολλές φορές για την αλχημία. Γιατί ο μεταλλακτής ύφεστος είναι αυτός που μεταλλάζει. Γιατί φτάνει, θα λέγαμε, στην πρωταρχική τους κατάσταση, τη σύνθεση την οποία έχει φτιαχτεί. Και μετά από αυτή την πρωταρχική κατάσταση κάτι αλλάζει πραγματικά. Κάτι πρέπει να το τροποποιήσουμε ή να το αποσυνθέσουμε σε εκείνη την πρωταρχική, σε εκείνο το μορφογεννητικό του πεδίο, για να μπορέσουμε να το ξαναπλάσουμε διαφορετικά. Γι' αυτό οι αλχημιστές δουλεύουν εσωτερικά με τις ενέργειες, για να μπορέσουν να μετατρέψουν το μόλυβδο σε χρυσό. Το εσωτερικά το μόλυβδο σε χρυσό. Και έτσι να μπορέσουν να κάνουν την πραγματική μεταλλαγή μέσα. Όπως ένας
που φτιάχνει αγάλματα, που σκάβει τα αγάλματα, που έχει το εκείνη την ώρα που κρατάει το σφυρί και αρχίζει και σκαλίζει τα αγάλματα, κάθε φορά από την πέτρα αφαιρεί πράγματα. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Αφαιρεί πράγματα, σκαλίζει και την κάνει, την μορφώνει, την μορφοποιεί. Όπως τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και τα εκπαιδεύουν, τα σκαλίζουν βιαίως. Τους βγάζουν και τα πετάνε. Λένε, αυτό το πετάξεις δεν είναι καλό, αυτό το κρατήσεις, αυτό το πετάξεις. Εκείνο θα το σκαλίσω, θα το βιάσω. Και μας σκαλίζουν τη μόρφωση πάνω στην αγνότητά μας, στην πέτρα μας. Ο αλχημιστής όμως δεν δουλεύει έτσι, δεν πετάει τίποτα. Κρατάει όλο τον όγκο της πέτρας, απλά αλλάζει το σχήμα. Γιατί λειτουργεί από μέσα, το καλούπι, δίνει άλλο καλούπι, εσωτερικό. Καταλάβατε, αυτό το πράγμα έχει η λογική της επιφάνειας με την εσωτερική λογική της αλχημίας. Και αν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η αλχημία, για κοιτάξτε, είναι από το αλ, η ελ, η ιλ, που σε όλες τις γλώσσες σημαίνει Θεός. Και το χημία, που σημαίνει μίξη, ή με ύψιλον, χυμός. Αλχημία με ύψιλον, ίσως, πάει καλύτερα από μίξη. Γιατί είναι η εσωτερική χυμή μας, τα εσωτερικά ρευστά μας. Και τι είπαμε ότι είναι το ρευστό? Το ενδιάμεσο. Άρα όταν εμείς πειράζουμε την αλχημία μας προς την κάθαρση, αλλάζουμε σαν άνθρωποι. Γινόμαστε πιο διαφανείς στο φως του Θεού, θα λέγαμε, μέσα μας. Και αντανακλάται από μας καλύτερα ο Θεός. Έτσι λοιπόν, αυτή η εσωτερική αλχημία σημαίνει μίξη με το Θεό. Ή ο Θεός μέσα στα εσωτερικά μας ρευστά. Γι' αυτό καλούνται οι αλχημιστές να δουλέψουν εσωτερικά λοιπόν. Όχι τόσο εξωτερικά με τα σενάρια και τις καταστάσεις, αλλά εσωτερικά. Μέσα στη δική τους μοίηση, μέσα στη δική τους κατάσταση, μέσα στο δικό τους αστρικό σώμα, το συγκινησιακό αυτό σώμα που περνάει όλους αυτούς τους βρασμούς. Που σιγά σιγά ζυμώνεται και μεταλλάσσεται, γιατί ενώνονται τα πυρά με το νερό και το χώμα. Οπότε εξαρτημίζεται έτσι όμορφα και καθαρίζουν έτσι τα καθαρά από τα ακάθαρτα. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για αυτά τα πράγματα, να μην τρώω άλλο το χρόνο σας για να μπούμε στις δικές σας ερωτήσεις, έτσι, να μου τη γράψει ο φίλος μας ο Δημάκης, να μου γράψει ερωτήσεις. Γράψτε φίλοι μου λοιπόν οτιδήποτε θέλετε, ένα θέμα, ρωτήστε ελεύθερα για να μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι τη δική μας, θα λέγαμε, συζήτηση, γιατί και οι δύο θα λέγαμε ζητάμε. Τι άλλο παρά τη γνώση, τι άλλο παρά μια εσωτερική μας βοήθεια. Λοιπόν, λέει η Μαρία. Μαρία, καλησπέρα Μαρία. Θα μας μιλήσει για το πολυμήχανο Οδυσσέα. Ευχαριστούμε για όλα. Τώρα τι να σου πω. Ο Οδυσσέας, αφού πήγε λοιπόν και κατέκτησε, θα λέγαμε, τη γνώση, όντας αναχιλέας, έγινε μετά ο Οδυσσέας, πάντοτε μιλάμε για τον εαυτό μας, έτσι. Από ποιους ρόλους περνάμε. Έφτασε η ώρα να γυρίσει λοιπόν πίσω, να γίνει ένα με την ψυχή του. Ένα με την ψυχή του, την Πινελόπη, που τι έκανε? Η ψυχή του δίνει συνέχεια εσαρκώσεις, εσαρκώσεις, εσαρκώσεις. Ράβε ξύλωνε, ράβε ξύλωνε. Αυτό κάνει και σε εμάς. Κάθε φορά τι κάνουμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Περνάμε κύκλους, συνέχεια, σπυροειδείς κύκλους, από τα ίδια γεγονότα, με τους ίδιους ανθρώπους, ξανά και ξανά στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, τι είχε η Πινελόπη? Είχε αυτούς τους 40 κλέφτες, ή 40, όπως τον Αλή Μπαμπά, ή 40 θα λέγαμε μνηστήρες, που θέλαν τι, να την παντρευτούν, γιατί αυτή δίνει την εξουσία και σε κάνει βασιλιά στην πραγματικότητα. Γιατί έλειπε ο Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας συμβολίζει το αγνό κομμάτι μέσα μας. Αυτό που πρέπει να ξαναενωθεί με την Πινελόπη. Αυτό το 3% καθαρή συνείδησης που έχουμε μέσα μας, το αγνό. Όλοι οι μνηστήρες κανονίζουν και λένε τα διάφορα αποκομμένα εγώ, που θέλουν την Πινελόπη για γυναίκα τους, καθένας, και μαλώνουν μεταξύ τους ποιος θα την πάρει. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα, για να μην πολυλογούμε, βλέπουμε, και να το φτάσω στο τέλος, βλέπουμε ότι ο Οδυσσέας περνάει τους εσωτερικούς βρασμούς πάλι, έτσι. Πρέπει να υπερνικήσει όλα αυτά τα πράγματα, την Οδύσσεια λοιπόν, και να γυρίσει. Και όπως είχαμε πει την άλλη φορά, λέγοντας για τον Χριστό, είπαμε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε ακριβώς με τα εγώ μας
και πρέπει να πάμε μεταφυεσμένοι, όπως ο Ηρώδης κυνήγαγε, θα λέγαμε, τα έμβρια. Και έτσι ακριβώς ο Οδυσσέας έφτασε στο σημείο εκείνο να γυρίσει πίσω τελικά στην πατρίδα του, όπως είπαμε, αλλά μεταφυεσμένος. Με τα πολλά, για να μην καθυστερούμε, έφτασε η ώρα να πάει στο παλάτι και να ανταγωνιστεί τα διάφορα εγώ. Πώς σε αυτή τη μοίηση να μπορέσει να φτάσει στην πηγή. Θυμάστε πολύ καλά ότι όλα τα εγώ, όλοι οι μνηστήρες της ψυχής μας, πολεμάνε να μπορέσουν να κάνουν τι, να μπορέσουν να βάλουν, θα λέγαμε, τη χορδή, να ακουμπήσει το τόξο, το τόξο, για να μπορούν να πετάξουν το βέλος. Έτσι έλεγε το αγώνισμα. Αλλά αυτό το τόξο, φίλε μου, είναι τα άκρα. Κανένας από τους μνηστήρες, κανένα από τα εγώ μας δεν μπορεί να κυκλώσει τα άκρα, γιατί όλα ανοίγουν στα άκρα. Μόνο ο Οδυσσέας είχε τη δύναμη, ακόμα και μεταφιεσμένος, ακόμα και κρυμμένος από τα εγώ. Μόλις του ήρθε η σειρά να πράξει, βλέπουμε ότι ο Οδυσσέας είχε εκείνη τη δύναμη να ενώσει τα άκρα. Τα δύο άκρα του δικού του τόξου, που κανένας άλλος δεν μπορούσε, γιατί δεν είναι φτιαγμένοι οι μνηστήρες, τα εγώ μας, να φτάσουν σε αυτή την ιδιαιτερότητα. Μόλις λοιπόν ενώσουμε τα δύο άκρα, τότε έχουμε εκείνη τη θέληση να περάσουμε στα 12 επίπεδα υπέλεκης, που είναι τα εκείνα τα τσεκούρια που κόβουν από τις δύο πλευρές. Που από τις δύο πλευρές είναι ακριβώς η πολικότητα, όπου και να πάμε κοβόμαστε. Μόνο στο κέντρο, και από το κέντρο μέσα πέρασε τα κέντρα, 7, 12 σύμπαντα, για να φτάσει στο κέντρο του σύμπαντος. Περνάει τις 12 διαστάσεις εκείνη την ώρα ο Οδυσσέας μέσα μας. Εκείνη την ώρα το εγώ μας φτιάχνει την κουνταλίνη μέσα από τα 12 επίπεδα και ακουμπάει κανονικά το κέντρο, την πηγή. Και τότε τι γίνεται, τότε κατεβαίνει ο κεραυνός. Τότε κατεβαίνει ο κεραυνός από την πηγή, γιατί γίνεστε κανάλι και κατακαίει όλους τους μνηστήρες. Τότε ακριβώς με τη βοήθεια του γιού του, του τηλέμαχου, δηλαδή ότι κάνουμε με τη φαντασία μας, όχι πραγματική μάχη, αλλά με τη φαντασία μας από μακριά. Γιατί μαθαίνουμε τη φαντασία μας να χειριζόμαστε. Έτσι λοιπόν ο γιος του, το εργαλείο του, ο τηλέμαχος, πάντα το περίμενε σαν εργαλείο για να μπορεί να νικήσει με αυτόν τους μνηστήρες. Και έτσι ο Οδυσσέας έναν καθάρισε όλους τους μνηστήρες μέσα του. Έφτασε στην κάθαρση. Γιατί τότε και μόνο τότε μπορεί να ξαναπάρει την Ελένη. Αλλά πριν την Ελένη έπρεπε να φτάσει, να περάσει, να εξουσιάσει, να περάσει τα σύμπαντα. Και με τη βοήθεια του κεραυνού εκείνη την ώρα κατατρόπωσε όλα τα κυκλώματα, τα μικρά μέσα μας που λέγονται οι διάφορες αποσπάσεις, τα διάφορα εγώ μας, έτσι, που πάνε να πάρουν την ψυχή μας. Γιατί την ψυχή μας τρέφονται, θυμάστε, τρεφόντουσαν από τα παλάτια του Οδυσσέα. Από εκεί παίρνανε τροφή και γλεντάγανε εις βάρος της απουσίας του Οδυσσέα. Όταν απουσιάζει, φίλοι μου, ο εαυτός μας, πάντα γλεντάνε τα εγώ μας. Όταν όμως είναι εκεί ο εαυτός μας, εκεί είναι ο ύψιστος ο εαυτός μας, αυτός που αντανακλάει και είναι ενωμένος με τα σύμπαντα, δημιουργεί εκείνο το κανάλι που αν μόνοι μας το φτιάξουμε, μπορούμε να νικήσουμε τα διάφορα εγώ μας. Κατόπιν βέβαια, και με αυτό τα κλείσουμε, βλέπουμε ότι έρχονται οι γονείς των μνηστήρων για να πολεμήσουν τον Οδυσσέα. Οι γονείς των μνηστήρων τι είναι? Οι γονείς των μνηστήρων, φίλοι μου, είναι οι αιτίες των εγώ. Και ο Οδυσσέας λοιπόν ήρθε ο Λαέρτης, ο πατέρας του, και του συμφιλίωσε. Γιατί τότε έγινε η πραγματική σοφία του Οδυσσέα, να καταλάβει μετά την νίκη των εγώ για ποιο λόγο υπήρξαν τα εγώ. Για ποιο λόγο υπάρχουν οι αιτίες που δημιουργούν τα εγώ για να ζήσει ο άνθρωπος και να περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα μας θυμίζουν, θα λέγαμε, και άλλες παραδόσεις που δεν χρειάζεται να πούμε τώρα. Όμως η ουσία είναι ότι λόγω των καιρών που ο άνθρωπος είχε πέσει στο σκοταδισμό αυτό, έπρεπε να περάσει αρκετούς βρασμούς με θέληση, με μοιήσεις, για να καταφέρει με σκοτεινές εποχές που πέρναγε ο άνθρωπος με τη βήθησή του σε αυτές τις παραδιαστάσεις που ζούμε τώρα, έτσι, που της λησμονιάς, της λήθης, να μπορεί
να φτάσει να ενωθεί με την ψυχή του. Πράγμα δύσκολο στους καιρούς των μαύρων εποχών, στους καιρούς του Καλι Γιούγκα, στους καιρούς της σιδηράς εποχής, στους καιρούς του σκοταδιού που έζησε η ανθρωπότητα και τώρα πάμε να βγούμε απ' έξω. Όμως ο Οδυσσέας, πρέπει να το θυμάστε, στον δρόμο του πάνω στη θάλασσα, γιατί θαλασσοπληγότανε, γιατί ο Ποσειδώνας ήταν αυτός που ήταν εναντίον του, ο κύριος των ρευστών, των συναισθημάτων, τα συναισθήματα πήγαινε χαλιναγωγήσει και τα συναισθήματα τον κοντράραν συνέχεια τον Οδυσσέα. Γιατί ο Ποσειδώνας του πήγαινε κόντρα, θυμάστε. Αλλά τι βλέπουμε συνέχεια, γιατί υπάρχει μια ακριβώς παραβολή τέτοια στην Οδυσσέα που μας δίνει όλη την ουσία της ψυχής του. Είναι εκείνο το κατάρτι που ήταν δεμένος, φίλοι μου. Ήταν εκείνο το κατάρτι που ήταν δεμένος. Και ενώ όλοι είχαν βάλει μπαμπάκι στα αυτιά τους, οι καιροί, για να μην ακούν τους πειρασμούς, αυτοί οι λεγόμενοι Φαρισαίοι, αυτοί οι λεγόμενοι καθοσπρεπιστές, αυτοί οι λεγόμενοι που κάνονται μέσα στη γυάλα, αυτοί οι λεγόμενοι που θέλουν απλά να το παίζουν ότι είναι καλοί και δεν τους ακουμπάει ο πειρασμός. Όπως το Χριστό, οι Φαρισαίοι. Έτσι αυτό συμβολίζει. Εκείνος ήταν δεμένος στο κατάρτι. Δεμένος στο κατάρτι. Δηλαδή είχε ισχυρή θέληση πάνω στην κατεύθυνση να βρει το φως. Παρόλα αυτά όμως ήταν εκεί για τους πειρασμούς. Ήθελε να το ζήσει. Γιατί είχε την επαναφορά. Γιατί το δέσιμος του κατάρτι σημαίνει την επαναφορά στο δρόμο μου. Ανεξαρτήτως την πειρασμή, ανεξαρτήτως αν χάσω τα μυαλά μου, ανεξαρτήτως όποια σειρή να έρθει να με γοητεύσει. Εγώ είμαι δεμένος. Γι' αυτό δεν φοβάμαι να πέσω στον ερωτά μου, να πέσω στη γοητεία μου, να φάω από τον απαγορευμένο καρπό. Γιατί έχω την επαναφορά, τη δύναμη. Το καράβι πάει εκεί και εγώ είμαι δεμένος πάνω στο κατάρτι μου. Έτσι λοιπόν ο θαραλέος Οδυσσέας για άλλη μια φορά ήθελε να βιώσει τον πειρασμό, να βιώσει το πετσί του, τη λησμονιά, τη λύθη, το φόβο, το χάσιμο. Αλλά όποιοι είναι δεμένοι στο κατάρτι, φίλοι μου, έχουν την επαναφορά. Και εκεί που οι άλλοι φοβούνται, μην χαθούν στα νερά και πνιγούνε και οι σιρήνες τους πάρουν και τους πνίξουνε, εκείνος είπε θα το ζήσω. Αυτό. Γιατί πίστεψε στον εαυτό του. Είτε λέγεται ναρκωτικά, είτε λέγεται έρωτας, είτε λέγεται χωρισμός, είτε λέγεται κάθε τι που μας τρομάζει μην χάσουμε τον εαυτό μας. Οι παλιές ψυχές καταφέρουν και ξεπερνάνε, φίλοι μου. Καταφέρουν και τα ξεπερνάνε όλα, γιατί είναι δεμένοι στο κατάρτι προς την Ιθάκη, προς την Πινελόπη. Αυτό λοιπόν, Μαρία μου, και σε ευχαριστώ πολύ για την ωραία την ερώτηση. Λοιπόν, λέει ο Πάνος, τι γνώμη σου έχεις για τους χρονοταξιδιώτες? Λοιπόν, αγαπητέ φίλε μου Πάνο, πρέπει να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε τεχνολογία υπάρχει, υπάρχει γιατί πριν μπορεί να το κάνει η συνειδητότητά μας. Όσο ζούμε σε αυτό το Matrix και καταλαβαίνουμε τα γεγονότα και το χρόνο τον οποίο συμβαίνει και τον ζούμε όλοι μας, καταλαβαίνουμε όμως επίσης ότι μέσα μας, καθότι είμαστε θεοί στον εαυτό μας, έχουμε σαν ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κάνει μοντάζ και μπορεί να κάνει rewind ή forward τις ταινίες που βλέπουμε. Και αν καταλάβουμε ότι αυτή η ζωή που ζούμε είναι μια ταινία την οποία εμείς βλέπουμε, μέσα μας όταν μπαίνουμε σε κατάσταση διαλογισμού ή αναδρομικής άσκησης, μπορούμε όλα να τα φέρουμε, να πατήσουμε pause, να τα πάμε μπροστά, γρήγορα, να κολλήσουμε, το μεγεθύνουμε, το μικρύνουμε, αλλά και να κάνουμε μοντάζ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η τεχνολογία μας που βασίζεται πάντοτε πάνω στην συνειδησιακή μας κατάσταση σημαίνει ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοιες τεχνολογίες που να κάνουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Η συνείδηση περνάει εκεί πέρα και φανταζόμαστε ότι ζούμε σε άλλες εποχές συνειδησιακά. Όσο παραπάνω η συνείδησή μας φεύγει την ώρα που κάνουμε διαλογισμό, φεύγει την ώρα που κάνουμε αναδρομική άσκηση, τόσο πιο πολύ το ξαναζούμε. Όσο η συνείδησή μας φεύγει στα όνειρά μας μπροστά, τόσο μας φαίνεται ότι το ξαναζούμε. Και όταν βάζουμε λεπτομέρειες, έχουμε χαθεί τελείως από εδώ. Κάτι τέτοιο ίσως μπορούν να φτιάξουν τεχνολογικά. Βέβαια, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλές χρονογραμμές. Κάποιος που πάει στο παρελθόν, θα λέγαμε, για να αλλάξει το παρόν, είναι φυσικό ότι αυτό το παρόν που πάει να αλλάξει δεν είναι το παρόν το οποίο ζούσε. Είναι ένα άλλο παρόν εκείνη τη στιγμή όταν επανέρχεται. Που φτάνει. Άρα υπάρχουν δύο παρόντα. Δεν είναι ότι άλλαξε. Οτιδήποτε η καταγραφή, φίλοι μου, δεν σβήνει. Όμως μπορούμε, τι να κάνουμε, να μην το ακολουθήσουμε
πάνω στην ανάγνωσή μας. Άρα στην πραγματικότητα τι κάνουμε, πηγαίνοντας στο παρελθόν, φτιάχνουμε παράλληλες πραγματικότητες που τις ακολουθούμε. Έτσι λοιπόν επιστημονικά, όταν εμείς μπορούμε και φτιάξουμε αυτές τις κατάλληλες μηχανές, να μπορούμε να συλλάβουμε τη συνείδησή μας και να την επανασυνθέσουμε, θα λέγαμε, σε μια άλλη χρονογραμμή, η οποία μπορεί να μας βγάλει και να ξαναζήσουμε και να πειράξουμε ορισμένα πράγματα, δεν πειράζουμε το παρελθόν. Πειράζουμε μια διαφορετική γραμμή εξέλιξης από αυτήν την οποία έχουμε πάρει. Και αυτό ακριβώς γίνεται γιατί σε κάθε στιγμή μας έχουμε παράλληλες πραγματικότητες, τις οποίες μπορούμε να διαλέξουμε κατ' επιλογή. Το επειδή δεν διαλέξαμε μια πραγματικότητα, δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν τη ζήσαμε. Όπως ακριβώς είναι τα κανάλια, που μπορεί να αλλάξει κανάλι και να δει αντένα, αλλά το Α να συνεχίζει να παίζει. Το Sky να συνεχίζει να παίζει. Κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες που βάσει της δόνησής μας εμείς συγχρονιζόμαστε. Αν εμείς έχουμε κυριότητα πάνω στην επιλογή της δόνησής μας, είναι φυσικό ότι από όλες τις παράλληλες πραγματικότητες η πιο ομοιοκραταστική θα έρθει σε εμάς. Άρα λοιπόν φίλοι μου, δεν είναι ότι πάμε και στο παρελθόν και αλλάζουμε τα πράγματα, είναι ότι πάμε και δημιουργούμε νέες χρονογραμμές. Δεν είναι ότι πάμε στο μέλλον εμείς πραγματικά καθαρά, στο μέλλον που θα πάει όλη η ανθρωπότητα, είναι ότι πάμε σε ένα παράλληλο μέλλον που δεν ξέρεις αν θα πάει το συλλογικό αυτό που βρίσκεσαι εσύ μέσα ή οι υπόλοιποι άνθρωποι σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα, στο μέλλον, έτσι όπως το λέμε. Οι χρονοταξιδιώτες μπορεί να είναι συνειδησιακής κατάστασης, έτσι, εκτός αν έχουν βγάλει ορισμένα μηχανήματα που μπορούν να αποσυνθέσουν, τα λέγαμε, το σώμα και να συγκρατήσουν την ιδιότητα της συνείδησης. Η συνείδηση λοιπόν μπορεί να μας κάνει, αφού όλα είναι ενέργεια, έτσι, να μπορούμε να μπούμε σε αυτή την κατάσταση της ενέργειας, να ανεβούμε στην τέταρτη διάσταση και να βγούμε σε μια άλλη χρονογραμμή. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί, γιατί το φως στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά έχει την ιδιότητα να μπορεί να ξαναγυρίζει, τα λέγαμε, στην αρχική του κατάσταση. Το φως, τα λέγαμε, επειδή εμείς ζούμε πάνω στο φως, έχει την ιδιότητα πάλι να ξαναγυρίζει στην αρχική του κατάσταση. Εμείς με τις δικές μας συμπεριφορές, σαν νοήμοντα συνειδησιακά ανεπτυγμένα, θα λέγαμε, όντα που ακόμα ίσως να μην το καταλαβαίνουμε πόσο δύναμη έχουμε, πλάθουμε, θα λέγαμε, το φως κάτω από συγκεκριμένα μάτριξ και τα κάνουμε να φαίνονται, θα λέγαμε, ότι εμείς το ζούμε στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, όποιος βγαίνει στο μέλλον, ανεβαίνει στην τέταρτη διάσταση και ζει, θα λέγαμε, στο χώρο χρόνο και μπορεί και βλέπει το μέλλον, παρ' όλα αυτά, οτιδήποτε παίζει εκείνη την ώρα, έρχεται η ώρα να τα ξαναμαζέψει, το φως θα έρθει στην αρχική του κατάσταση για να μπορεί να, να διαφοροποιηθεί διαφορετικά από μια άλλη, θα λέγαμε, παρατήρηση, εστίαση της συνειδητότητας κάποιου όντως. Τώρα αυτά είναι λίγο τραβηγμένα προς τα λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, απάντησα στο φίλο μου τον Πάνο, έτσι. Πάμε, προχωράμε παρακάτω. Ο Αντώνης λέει, σταμάτη, πες μας τη γνώμη σου για το πεπρωμένο. Υπάρχει. Οτιδήποτε υπάρχει πρέπει να είναι κάτω από μία αρχή. Υπάρχουν οι αρχές οι δικές μας και οι συλλογικές αρχές. Το πεπρωμένο φυγήν αδύνατο, λέμε. Αυτό σημαίνει ότι εμείς παίζουμε και ξαναπαίζουμε ορισμένες καταστάσεις στη ζωή μας, γιατί στην πραγματικότητα πρέπει να εκδηλωθεί μία ενέργεια μέσα από συγκεκριμένα, θα λέγαμε, σενάρια. Το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατο και είναι η αλήθεια αυτό, φίλοι μου. Γιατί το μάθημα πρέπει να το πάρεις. Το μάθημα είναι ένα κάρμα. Υπάρχει δράση, αντίδραση, υπάρχει συνέπεια, υπάρχει ισορροπία. Ο νόμος της ισορροπίας είναι ένας νόμος. Ο νόμος της υποτροπής είναι ένας άλλος νόμος. Όταν εμείς υποτροπιάζουμε, είναι φυσικό να ξαναπερνάμε ορισμένα πράγματα. Και αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Το μόνο που αλλάζει καμιά φορά είναι η συνείδησή μας. Επομένως, τα λέγαμε, μέσα στο concept να παίξουμε το μάθημά μας, έχουμε την ελεύθερη επιλογή να μπορούμε να κοντράρουμε ή όχι μέσα από τα σενάρια τα προσωρινά τα οποία υλοποιούμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν κάποιος άνθρωπος έχει ένα πεπρωμένο
να για ένα γενικό μάθημα στη ζωή του, δεν μας νοιάζει το πώς θα πειράξουμε εδώ την ύλη ώστε να φαίνεται κάτω από ποιο συγκεκριμένο γεγονός θα πάρει αυτό το μάθημα. Δηλαδή είτε είναι ο κάποιος πλούσιος είτε κάποιος φτωχός, σας είπα, οι εσωτερικοί βρασμοί στα συναισθηματικά μας, τα λέγαμε, στις συναισθηματικές μας ζυμώσεις είναι ίδιες. Τώρα κατά πόσο από το περιβάλλον, από τη χρονογραμμή, από το ποιες περιστάσεις υπάρχουν και το πώς αντιξιότητες μπορούν να αλλάξουν αυτό το φαινομενικά το τυχαίο που λέμε, δεν πάβει να υπάρχει ένα γενικό πεπρωμένο που θα μας δώσει, τα λέγαμε, έτσι τη γενική ουσία. Άρα θα λέγαμε το πεπρωμένο φύγει είναι αδύνατον και η ελεύθερη βούληση είναι το πώς θα το περάσουμε εμείς. Όταν εμείς όμως έχουμε άγνοια για το πεπρωμένο και έχουμε την ελεύθερη βούληση, τη φαινομενική, να μπορούμε να νομίζουμε ότι το αλλάζουμε, στην πραγματικότητα δεν το αλλάζουμε, απλά μπορούμε τις περισσότερες φορές να γίνομαστε τόσο συμβατοί με τη συνέπεια την οποία εμείς έχουμε πριν από περασμένες ζωές, από αυτή τη ζωή έχουμε φτιάξει, οπότε να είναι ένα καλοδεχούμενο γεγονός, διότι έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε την πραγματικότητά μας διαφορετικά. Και όταν εμείς έχουμε μάθει να προσεγγίζουμε την πραγματικότητά μας ειρηνικά, το κάρμα σαν τιμωρία έρχεται σαν εκπαίδευση. Οπότε είναι σαν να νομίζουμε εμείς ότι αλλάζει το πεπρωμένο μας. Τα challenge, οι προκλήσεις υπάρχουν. Έτσι, για έναν άνθρωπο όμως που τις κοντράρει και έναν άνθρωπο που τις εκμεταλλεύεται, είναι σαν να έχουν δύο διαφορετικά πεπρωμένα. Εντάξει. Προχωράμε παρακάτω. Η φίλη μας η Λιάννα, την Καλαμάτα, καλησπέρα στα μάτη και σε όλους. Θα μπορούσες να μας εξηγήσεις την έννοια του προπατορικού αμαρτήματος, Αδάμ, Εύα. Το προπατορικό αμάρτημα, φίλοι μου, είναι η σύνθεση. Είναι το σεξ. Τι έχουμε πει? Κάθε φορά ο άνθρωπος ήθελε να συνθέσει. Θέλω να καταλάβετε ότι το πνεύμα προβάλλει, θα λέγαμε, την ψυχή, η ψυχή προβάλλει, θα λέγαμε, το νου, ο νους προβάλλει, θα λέγαμε, το συναίσθημα προβάλλει, θα λέγαμε, στη φυσικότητα. Αυτά είναι τα επίπεδα και τα πεδία. Κάθε φορά εμείς που μιλάμε για το προπατορικό αμάρτημα, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι εκείνη την ώρα η Εύα και ο Αδάμ θέλουν να φάνε από τη γνώση, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Το δέντρο της ζωής είναι όλη, θα λέγαμε, η αιωνιότητα. Αλλά για να μπορείς να φας από αυτό το καρπό συνειδητά, έπρεπε να φας από το δέντρο της ζωής του καλού και του κακού. Πτώση στην πραγματικότητα έρχεται από την πολικότητα. Το σεξ είναι μία ένωση. Κάθε φορά που υπάρχει πολικότητα, αρχίζει και υπάρχει ενώσεις, συνθέσεις. Κάθε φορά που δημιουργείται μία πολικότητα, Αδάμ και Εύα, πάντα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο, ένα τρίτο στοιχείο. Και έτσι δημιουργήθηκε ο κόσμος. Από αυτή την πολικότητα, την οποία εμείς αρχίσαμε να συνθέτουμε, θα λέγαμε, ορισμένες προεκτάσεις μέσα στην εξέλιξη, από αυτή την πολικότητα λοιπόν δημιουργείται μέσα μας αυτή η τάση σαν τον Άσο το Υιό να φύγουμε από τον Πατέρα μας, να φύγουμε από το αγαθό. Γιατί δημιουργήσαμε κατ' εικόνα και ομοίωση την ικανότητα να έχουμε μεγαλύτερο φάσμα δημιουργίας. Μέσα από αυτό το φάσμα δημιουργίας αναπτύχθηκε λοιπόν η έννοια της ελεύθερης βούλησης. Γιατί μόνο μέσω της ελεύθερης βούλησης μπορείς να κάνεις το κακό. Αλλά χωρίς να μπορείς να κάνεις το κακό, δεν έχεις την επιλογή του καλού. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, το προπατορικό αμάρτημα μπορεί να σχετίζεται με το σεξουαλικό, θα λέγαμε, τομέα, μπορεί να σχετίζεται με τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Όμως στην πραγματικότητα, ο μηχανισμός. Να σβγάλουμε λοιπόν από μέσα μας την ενοχή, έτσι, και να δούμε ότι ο μηχανισμός στην πραγματικότητα είναι η διπολικότητα. Από τον καιρό που πέφτουμε σαν όντα στη διπολικότητα, αρχίζει η αμαρτία, με την έννοια ότι ο νους μας συλλαμβάνει ή το ένα σκέλος ή το άλλο σκέλος κάθε φορά που πέφτει στη φυσικότητα. Γι' αυτό λοιπόν φύγαμε από την Εδέμ που ήμασταν σαν αγαθοί, έτσι. Κάθε φορά που ένας φεύγει από την αγαθότητα και αρχίζει και πέφτει στην πολικότητα, είναι φυσικό, φίλοι μου, ότι υπάρχει το καλό και το κακό, ο πόνος και η χαρά, το μπρος και το πίσω, ο παράδεισος και η κόλαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι φυσικό για μας, σαν όντα,
όταν εμείς κατεβήκαμε και διασπαστήκαμε από ερμαφρόδιτη σε διπολικότητα, σε γυναίκα και άντρα, έτσι, ήρθε η ώρα να βιώσουμε τη σύνθεση, την κόντρα, την αντίδραση. Βέβαια, αναλόγως σε ποιο επίπεδο αναλύουμε, μπορούμε να αναλύσουμε έτσι όλα αυτά τα αρχέτυπα στην πραγματικότητα, έτσι, τα αρχέτυπα σε ό,τι επίπεδο θέλουμε εμείς. Εγώ σας μιλάω εσωτερικά για να καταλάβουμε πέραν της μορφής, πέραν της πολικότητας, έτσι. Γι' αυτό και η διδασκαλία πάντα που κάνω είναι μια διδασκαλία ουδετερότητας που μας κάνει να μπορούμε να συλλάβουμε την έννοια της κυκλικότητας και όχι της γραμμικής κατάστασης, έτσι, μέσα στην πολικότητα των άκρων. Είπαμε να ενώσουμε τα άκρα σαν το τόξο του Οδυσσέα. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια του προπαρτορικού αμαρτήματος, λοιπόν, έτσι. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είτε είναι ο άσωτος Υιός που θέλει να πάρει την κληρονομιά του, έτσι, και να φύγει, είτε είναι το οτιδήποτε θέλει να φύγει από τον πατέρα του κοντά, όσο πιο μακριά απομακρυνόμαστε από το κέντρο, τόσο πιο πολύ έρχεται η ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό και τα εγώ μας, τα λέγαμε, τα αποκομμένα, ανήκουν στον εξωτερικό, θα λέγαμε, στην εξωτερική μας κατάσταση. Ενώ στη μέση, το κέντρο μας, είναι, θα λέγαμε, το πραγματικό. Γι' αυτό τα εγώ έχουν αποκομμένα αίσθητα από τον εαυτό μας. Γιατί μιλάνε για το εξωτερικό. Γι' αυτό και η κατάσταση της εξωτερικής, θα λέγαμε, του φλοιού της γης, έτσι, δεν είναι το κέντρο της γης, είναι ο φλοιός της γης. Βλέπετε, ό,τι πιο εξωτερικό είναι, χάνει την ιδιότητα να είναι ένα μαζί με τον πατέρα και εκεί πέρα παίζεται πάντοτε η αποκοπή, λόγω της απόστασης, της φαινομενικής βέβαια απόστασης, έτσι. Και εδώ πέρα έρχεται πάλι μέσα μου η ιδέα του μαγνητισμού, που λέει ότι στην πραγματικότητα ο μαγνητισμός δεν υπάρχει σαν δύναμη, αλλά είναι μια συνέπεια. Μια συνέπεια της όθησης, της εκπόρευσης. Κάθε τι που λέμε, ακόμα και ο έρωτας, είναι στην πραγματικότητα γιατί πάει να ενώσει τα πάντα στο ένα. Μέσα στη φυσικότητα που παίζουμε, τα πάντα πάνε να ενωθούν με το ένα, γιατί από εκεί φύγαν όλα. Άρα ο μαγνητισμός δεν είναι τίποτα άλλο, άρα η συνέπεια της διάσπασης. Η συνέπεια της διάσπασης είναι πάντοτε ο έρωτας, ώστε να ξαναγυρίσουμε στην αρχή, στην πηγή. Πάντοτε όλα συνδέονται με την πηγή και πάντοτε έχουμε ένα εσωτερικό μαγνητισμό. Γι' αυτό και όταν πεθαίνουμε πηγαίνουμε, θα λέγαμε όλοι, στο ένα. Υπό αυτή την άποψη δεν υπάρχει δύναμη του μαγνητισμού, αλλά γι' αυτό λέμε εκείνη την ώρα αφήσου και ότι είναι θα σου έρθει, θα σου έρθει. Γιατί όταν είναι κομμάτι σου και έχει φύγει από σένα, θα ξαναγυρίσει εσένα. Όπως εμείς είμαστε κομμάτια του Θεού και μόλις σταματήσουμε την αντίσταση, ξαναγυρνάμε. Αυτή η αντίσταση για μας, επειδή ζούμε χώρια, λέγεται ζωή. Αυτή η αντίσταση το να φύγουμε, να απομονωθούμε και να ζήσουμε, αυτό λέμε τώρα για μας ζωή. Γιατί στην πραγματικότητα τι είμαστε? Είμαστε αυτοί οι σπιθύρες από τη φωτιά που φύγανε και προσπαθούν να μείνουν στο κρύο, στο χάος, όσο πιο θερμοί μπορούν. Αλλά έρχεται η ώρα και παγώνουμε. Γιατί χωρίς τον πατέρα μας χάνουμε τη θερμότητα. Έτσι η σπίθα, βλέπετε όταν πετάγεται από τη φωτιά, πόσο μακριά θα πάει, όσο μακριά φεύγει όμως παγώνει, φίλοι μου. Έτσι και εμείς σαν σπίθες του ιερού φωτός, του πυρός, του κέντρου, της πηγής, φεύγουμε και πηγαίνουμε κάθε φορά ανακύματα όσο πιο μακριά μπορούμε, αλλά μετά έρχεται η ώρα και παγώνουμε. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι μόνο μες στη φωτιά οι σπιθύρες ζουν αιώνια. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Η Στένα Θανασούλη, είπαμε για το υφαντό της Πενελόπης, Στέλλα, να το ξανακούσεις, είναι η επανάληψη η οποία ζούμε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή, κάθε κύκλο, είτε συμπαντικό, είτε σε μικρότερους κύκλους. Έτσι. Λοιπόν, λέει, κάτσε να δούμε. Μισό λεπτό, Κώστα, γιατί το χάσαμε, ναι. Λέει Μάριο Μαργαρίτα, εσωτερισμός και μυστικισμός είναι το ίδιο και ο αποκρυφισμός τι είναι?
Ο αποκρυφισμός είναι να μάθεις μερικά απόκρυφα πράγματα και μπορεί να κυμαίνεται στα κατώτερα τμήματα. Έτσι, οι αποκρυφιστές συνήθως ήταν κατώτερων τμήματων ενέργειες, δηλαδή μέσα στο Matrix. Ο μυστικισμός είναι για να μάθεις τα μυστήρια του σύμπαντος, έτσι. Οι αποκρυφιστές μπορεί να είναι λευκοί ή μαύροι μάγοι. Οι μύστες δεν μπορεί να είναι αρνητικοί, γιατί μαθαίνουν τα μυστήρια του σύμπαντος, οπότε είναι ενωμένοι με το ένα, τον εαυτό, με την πηγή. Ο εσωτερισμός είναι κάθε τι, έτσι, που ασχολείται με την εσωτερική και όχι την εξωτερική μας κατάσταση, με την ψυχολογία, με τα εσωτερικά μας παιδεία, με οτιδήποτε στην πραγματικότητα νιώθουμε μέσα στον εαυτό μας και όχι αυτό που φαίνεται απ' έξω. Εντάξει, ελπίζω να σε κάλυψε η απάντησή μου. Λοιπόν, αποκρυφισμός μπορούμε να πούμε βέβαια όλα αυτά τα πράγματα που βγάζουν με μαγείες, ιστορίες, ξόρκια, τέτοια πράγματα, έτσι. Το καταλαβαίνετε. Ο μυστικισμός είναι αυτό το εσωτερικός δρόμος που μας οδηγεί να ενωθούμε, σας είπα, με την πηγή. Μέσω των μυστηρίων. Να γίνουμε κάτοχοι των μυστηρίων, των συμπατικών μυστηρίων. Φυσικά, για έναν ερευνητή είναι από τον εσωτερισμό, περνάει στον αποκρυφισμό και μετά στο μυστικισμό, έτσι. Λοιπόν, λέει η Βίλια Βελαντάκη, καλησπέρα, υπάρχει συσχέτιση των εσωτερικών μυήσεων που περνάει η ψυχή στην εξέλιξη με τα καβίρια ή ελευσίνια μυστήρια. Είναι φυσικό να υπάρχει, γιατί όλα τα μυστήρια που κάνουμε εδώ πέρα, είτε είναι τα καβίρια, είτε τα ελευσίνια, είτε οτιδήποτε μυστήρια υπάρχουν, έρχονται για να μας δώσουν μια αναπαράσταση το τι περνάει πραγματικά στα εσωτερικά πεδία, θα λέγαμε, η ψυχή μας. Αυτά που σας είπα. Έτσι, γι' αυτό όλες οι μυήσεις γίνονται εσωτερικά μέσα μας, στο συναισθηματικό μας κόσμο. Γιατί το συνέστημα είναι η πολικότητα. Το συνέστημα στην πραγματικότητα είναι η πολικότητα. Τα μαθηματικά είναι εξισώσεις. Εμείς μπορούμε να κάτσουμε πάνω στο ίσον, στον ένα πόλο ή στον άλλο πόλο. Το συνέστημα όμως στην πραγματικότητα είναι η ίδια η πολικότητα. Άμα το καταλάβετε τι λέω. Γιατί ο νους μας φτιάχνει το συνέστημα. Και το συνέστημα έρχεται από μόνο του. Κάθε φορά ο νους μας αναλόγως το πώς εκφράζεται, τι πεπιθήσεις έχει ανάλογα στην εξελικτική του πορεία, να είναι αντίθετος με και όμοιος ως προς κάτι άλλο, αλλιώς δεν θα υπήρχε κίνηση και εξέλιξη, η πολικότητα είναι αυτή που μας φέρνει την κίνηση. Επομένως, ναι, φίλοι μου. Πώς είπαμε, ναι φίλοι μου, Βίλια, είναι αντανακλάσεις, έτσι όπως και εμείς κάνουμε συνήθως σε μυήσεις, έτσι, αντανακλάσεις των κύκλων των συμπαντικών σχέσεων. Όταν εσύ μαθαίνεις και περνάς κάποια μυστήρια, στην πραγματικότητα φέρνεις τον εαυτό σου κάτω σε αυτή την αρμονία, ώστε να κάνεις τυπικά, γι' αυτό λέγονται τυπικά αυτά τα πράγματα, οι μυήσεις που γίνονται εδώ. Οι πραγματικές μυήσεις γίνονται, είπαμε, εσωτερικά μέσα μας, οι ζυμώσεις, έτσι. Εδώ πέρα γίνονται έξω τα τυπικά. Μέσα μας γίνονται οι ζυμώσεις, έξω γίνονται τα τυπικά στο 3D εδώ πέρα. Τα τυπικά είναι για να μας φέρουν μέσα μας εκείνη την αρμονία με τις ανάλογες δονήσεις. Ώστε κάνοντας εμείς κινήσεις, βήματα, ακόμα και φορεσιές και συγκεκριμένα μάντρα, να μπορούμε να επιφέρουμε στην πραγματικότητα εδώ στη γη και μέσα μας εκείνες τις δονήσεις της αρμονίας που αντανακλάνε σε αυτά τα μυστήρια. Εντάξει, Βίλια. Λοιπόν, πάμε στη Μαγδαληνή. Μανταλένα, καλησπέρα. Δάσκαλε, καλώς τη μαθήτρια. Λοιπόν, τι υποδεικνύει η πνευματική έλξη ανάμεσα σε δύο ξένους? Μπορεί να είναι καρμική? Κάθε μαγνητισμός στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι είναι καρμικός. Υπάρχει μια διαφορά στο μέγεθος. Όπως είπαμε και πριν, ο μαγνητισμός σημαίνει ότι πρέπει να ενωθείτε με ένα κομμάτι σας για να φτάσετε σε ισορροπία. Το αν είναι ξένος ο άλλος ή όχι, μπορεί μέσα του να έχει ιδιώτες ή ενέργειες που εσάς σας χρησιμεύουν για να έρθετε σε μια ισορροπία. Αν το δείτε αποπροσωποιημένα αυτά τα πράγματα, θα καταλάβετε ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για ενέργειες που πολλοί άνθρωποι εκφράζουν μέσα τους. Πολλές φορές λοιπόν ένας μαγνητισμός, ένας έρωτας, σημαίνει ότι δέχεστε από τον άλλον συγκεκριμένες ενέργειες που σας ολοκληρώνουν αυτά στη σημεία ισορροπία. Σας μαγνητίζει
κατά, κατά πόσο εσείς έχετε μάθει να ολοκληρώνεστε με τις ενέργειες αντί να τις πολεμάτε, είναι φυσικό να περνάτε και τις δυσκολίες κάτω από έναν έρωτα, κάτω από έναν μαγνητισμό. Μόλις ο μαγνητισμός έρθει κοντά από έρωτας, γίνεται αγάπη. Αυτό είναι έρωτας. Αυτό είναι αγάπη. Όταν η αγάπη ανοίγει στην πολικότητα, τι γίνεται πάλι, δημιουργείται ο έρωτας για να ξεδιγυρίσουν όλα στην αρχή. Και μετά ξανανοίγει η αγάπη. Βλέπετε, έτσι γίνεται στον κόσμο, στον εσωτερικό μας κόσμο. Στο 3D γίνεται ανάποδα. Στο 3D, φίλοι μου, τι κάνουμε, δημιουργούμε δύναμη για να πάρουμε τροφή, δύναμη για να πάρουμε ανάσα, δύναμη για να ζήσουμε, δύναμη για να μπορούμε να κρατηθούμε στη ζωή. Όταν αφινόμαστε, τι γίνεται, έρχεται ο νόμος της εντροπίας. Έτσι δεν είναι? Μέσα μας λοιπόν, μέσα μας υπάρχει αυτή η εσωτερική άφεση. Και όταν αφινόμαστε, τι γίνεται, από μόνοι μας κάθε φορά που ερχόμαστε, όπως λένε διάφορες μοιήσεις και διδασκαλίες, σε μια εαυτοαπάρνηση, στην πραγματικότητα βγάζουμε όλη την αντίσταση του αποκομμένου εαυτού μας, οπότε αφινόμαστε να ενωθούμε με αυτό που είναι να ενωθούμε. Και επειδή όλα ενώνονται στην πραγματικότητα γιατί έχουν βγει από το ένα, έτσι με την αυτοαπάρνηση αφινόμαστε και πάμε στην εσωτερική κατάσταση να μπορούμε να βιώσουμε την ολότητα. Εντάξει, έτσι έχουν βγει ορισμένες διδασκαλίες. Άλλες διδασκαλίες λοιπόν λένε το αντίθετο. Να δώσουμε όλη τη δύναμή μας που μπορούμε, ώστε να μην αυτοαπαρνηθούμε. Καταλάβατε? Να μην απαρνηθούμε δηλαδή τον εαυτό μας και να το συγκρατήσουμε. Όσο πιο πολύ είναι μακριά, θα λέγαμε, και ζούμε σκοτεινές καταστάσεις, τόσο πιο πολύ εμείς δημιουργούμε ενέργεια και δύναμη πάνω στο εγωικό μας εαυτό. Στις αποκομμένες περιοχές του σύμπαντος, στις απομακρυσμένες περιοχές, θα λέγαμε, από το κέντρο της γης, στα διάφορα δικές μας προβολές εγωιστικές έξω από το κέντρο μας. Πάντοτε εκεί υπάρχει ελεύθερη βούληση, γιατί δυναμώνει το εγώ και η επιλογή. Καταλάβατε? Παρόλα αυτά τα πράγματα, σε άλλες περιοχές, στις χρυσές εποχές που λέμε, δεν υπάρχουν εγώ, δεν υπάρχουν αντιστάσεις. Και όλοι ζούμε σε μια κατάσταση, τα λέγαμε, ένωσης. Έτσι. Απλά θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει να έχουμε εαυτό και τι σημαίνει να μην έχουμε κάποιον εαυτό. Στην πραγματικότητα, επειδή ο Θεός είναι λίγο πιο έξυπνος από εμάς, έτσι, μας περνάει λίγο στην εξυπνάδα, σκέφτηκε, ίσως να σκέφτηκε, λέω εγώ, μέσα από το κουτό μου το μυαλό, ότι χρειάζεται η συνείδηση για να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να απολαύσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τη δημιουργία. Χωρίς τη συνείδηση, χωρίς τον εαυτό, χωρίς να παρνηθούμε, θα λέγαμε, την ολότητα, δεν θα μπορούσαμε να τη συλλάβουμε σιγά σιγά, παίζοντάς την σαν εξέλιξη. Και αυτό είναι το ωραίο παιχνίδι της ζωής. Αυτό είναι το ωραίο παιχνίδι που, ναι, στην πραγματικότητα μπορεί να πονάει λίγο, αλλά είναι αυτό που μας βάζει σε εκείνη τη σειρά να μάθουμε τη διαδικασία, να δημιουργούμε λοιπόν από την αρχή και να μαθαίνουμε. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό το Matrix. Αυτή η εξέλιξη που λέγεται συνειδησιακή ανάπτυξη. Και εκεί πέρα παίζουμε και επανασαρκωνόμαστε πολλές φορές σε όλους τους κύκλους της εξέλιξης. Έτσι φίλοι μου, πέραν από αυτό το Matrix με τους κύκλους της εξέλιξης που βασίζεται πάνω στην κίνηση, έτσι πάνω στον νόμο των αντιθέτων, πέραν από εκεί είναι το απόλυτο, το χάος, που εκεί είναι όλα ενωμένα με όλα. Εκεί είναι η έννοια της επίγνωσης, εκεί είναι η έννοια της συνειδητότητας, της καθαρής συνείδησης. Ακριβώς εκεί. Εκεί πέρα όμως όλοι δεν υπάρχουμε σαν εαυτοί, γι' αυτό δεν υπάρχουμε εκεί πέρα τελείως, αγαπητοί μου φίλοι. Λοιπόν, επομένως Μαγδαληνή, κάθε έλξη που έχεις σημαίνει ότι είναι μια ενέργεια που τη θέλεις για να εξορροπήσεις. Καταλαβες? Λοιπόν, ανάμεσα σε αυτή την ενέργεια που θες να εξορροπήσεις και στην άφεσή σου προς αυτή την ενέργεια, παίζουν ρόλο η αντίσταση και οι πεποιθήσεις σου. Λέει Μάριο Μαργαρίτα, Μάργο Μαργαρίτα, μπάσε οντώση, συναισθήματα και ρευστά είναι το ίδιο? Το ίδιο. Συναισθήματα είναι
το αίσθημα μαζί με μας, μαζί με το νου μας, μαζί με το φίλτρο μας. Γι' αυτό είναι το συναίσθημα. Άλλωστε ήταν σκέτη αίσθηση. Για να λέμε συναίσθημα υπάρχει το συν, το μαζί και το αίσθημα. Δηλαδή μαζί με μια κρίση που έχουμε για αυτό το αίσθημα. Έτσι. Το ρευστό, βεβαίως τα συναισθήματα ανήκουν στα ρευστά γιατί είναι ενέργεια. Καταλαβές. Γιατί είναι τα νερά μέσα μας, γιατί είναι τα ιστορικά ρευστά. Στην πραγματικότητα το ρευστό είναι το ενδιάμεσο που ενώνει τους δύο κόσμους. Ενώνει τον κόσμο των αρχετύπων με τον κόσμο της μορφής. Γι' αυτό λοιπόν ρέει η ενέργεια. Γι' αυτό η ψυχή μας θα λέγαμε είναι ρευστή. Μετά υπάρχει ο νους. Γι' αυτό μετά υπάρχει το αστρικό που είναι ρευστό. Μετά υπάρχει το φυσικό. Γι' αυτό μετά υπάρχει το διανοητικό μας. Αλλά μετά υπάρχει το συναισθηματικό, το ρευστό. Βλέπετε τα ρευστά, το ρευστό, το ίδιο το νερό. Επειδή πραγματικά όταν είναι ουδέτερο, τι κάνει, είναι το ενδιάμεσο και διαπερνά άλλους τους κόσμους. Υπό αυτή την έννοια, τα ρευστά είναι αυτά που πρέπει να καθαρίσουν μέσα μας. Λοιπόν, λέει η Ιωάννα, μόλις μπήκα, καλησπέρα. Καλώς να. Σταμάτη, πάει να μας πεις δύο λόγια, λέει, για την ανάγκη. Ανάγκα και οι θεοί πείθονται. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό, φίλοι μου. Ότι η ανάγκη, για να λέει και οι θεοί πείθονται, σημαίνει ότι είναι η μέγιστη, σε εισαγωγικά, επιθυμία μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί είναι υποσυνείδητη. Γιατί βασίζεται πάνω σε ορισμένες καταστάσεις μέσα μας, έτσι, που δεν μας επιτρέπουν ορισμένες πεπιθήσεις να νομίζουμε ότι μπορούμε να τις ξεπεράσουμε. Άρα πολλές φορές, αναλόγως στις πεπιθήσεις που έχουμε, έχουμε παρομοιάσει μερικές επιθυμίες μας με την έννοια της ανάγκης. Γι' αυτό στην πραγματική ανάγκη μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τη δική μας πραγματικότητα, να ξεπεράσουμε την ηθική, να κάνουμε οτιδήποτε. Και γι' αυτό που λέει ανάγκα και θεοί πείθονται, σημαίνει ότι και ο Θεός μέσα σας, σε εισαγωγικά, το εγώ σας, ο εαυτός σας, αυτός που δημιουργεί και πραγματικότητα, όταν θέλει να είναι και νιώσει την ανάγκη, είναι ικανός να ξεπεράσει τα πάντα. Γιατί και την ώρα, γι' αυτό και λέγεται ανάγκη, δεν έχει επιλογή. Είναι άλλο μια επιθυμία και άλλο μια ανάγκη. Και έχω πει και εγώ στους φίλους που κάνουμε τα σεμινάρια και έρχονται και παρακολουθούν ορισμένους κύκλους διαλέξεων, ότι στην πραγματικότητα έχουμε γύρω στις 9 με 10 πραγματικές ανάγκες. Όλα τα άλλα τα έχουμε περάσει εμείς για ανάγκες. Γιατί? Γιατί έχουμε εστιαστεί πάρα πολύ εκεί πέρα. Οι ανάγκες είναι κάτι που δεν μπορούμε, φίλοι μου, να αποφύγουμε και πρέπει να τις τιμούμε και να μην τις αφήνουμε να έρχεται εκείνη η ώρα να μας κυβερνήσουν, γιατί μας κυβερνάνε ανεξέλεκτα. Επομένως, ο άνθρωπος που δεν προσέχει και δεν καλύπτει τις ανάγκες του, θα έρθει η ώρα εκείνη που οι ανάγκες οι ίδιες θα τον καλύψουν. Και εκείνη την ώρα λειτουργεί κατηλημένος. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν μέσα σε ένα ζευγάρι, σε μια κοινωνία, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, δεν σεβόμαστε τις ανάγκες, όπως ακριβώς έπρεπε να σεβαστεί ο κάθε πρωθυπουργός, ο κάθε πολιτικός, όπως εμείς πρέπει να σεβαστούμε τις ανάγκες της οικογένειάς μας, όπως πρέπει να σεβαστούμε τις ανάγκες του εαυτού μας. Κάθε φορά που έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας, είμαστε πιο αυτόνομα όντα για να δουλέψουμε με συνείδηση. Κάθε φορά που δεν έχουμε καλύψει τις ανάγκες μας, φίλοι μου, έρχεται η μηχανικότητα, η βίαιη μηχανικότητα, να μας καταλάβει, να χάσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε, θα λέγαμε, την ανάγκη μας. Το καταλαβαίνετε? Είτε είναι πραγματική ανάγκη, είτε εμείς έχουμε βάλει το κέντρο της συνείδησής μας πάνω σε εκείνη την επιθυμία και την έχουμε ονομάσει ανάγκη. Βλέπετε, για έναν κακομαθημένο, για έναν φοβικό που δεν έχει τη δύναμη να αναγνωρίσει τον εαυτό του και τη δύναμή του, κάθε τι μπορεί να είναι ανάγκη. Και να δικαιολογείται λέγοντας «έχω ανάγκη να το κάνω». Και να κάθεσαι και να το βλέπεις και να λες τώρα «μα καλά, είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το πράγμα, με δουλεύεις τώρα, με κοροϊδεύεις τώρα». Σιγά, τόσο λιμασμένος είσαι, τόσο ανάγκη. Και όμως, φίλοι μου, μερικοί άνθρωποι που δεν έχουν τον έλεγχο του εαυτού τους, κακομαθημένοι άνθρωποι, άνθρωποι που δεν έχουν ψάξει πραγματικά βαθιά να δουν τις αξίες, το οτιδήποτε μπορεί να το ονομάσουν ανάγκη και να κλαίνε και να χτυπιούνται σαν μικρά παιδάκια, όπως χτυπούν τα μικρά παιδάκια, γιατί πάντοτε θέλουν να γίνουν το δικό τους, με οποιοδήποτε τρόπο θέλουν. Οπότε η εστίαση στις αξίες μας
και στη φυσικότητα που ζούμε, στους νόμους τους οποίους μας διέπουν και δεν είμαστε από πάνω, μας καθορίζουν τις ανάγκες. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει κατανοήσει τις ανάγκες του φυσικού του σώματος, τις ανάγκες του βιολογικού του θα λέγαμε σώματος, είναι φυσικό ότι θα αυτοκτονεί. Καταλάβατε λοιπόν φίλοι μου, έτσι και σε μία σχέση, την ώρα που έρχονται δύο ανάγκες σε σύγκρουση, εκείνη την ώρα δεν υπάρχει λύση. Υπάρχει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να αφήσουμε ο καθένας να κάνει την ανάγκη του. Το καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει εκείνη την ώρα λογική. Γι' αυτό αν δεν καλύπτετε τις ανάγκες σας από πριν και πιεζόσαστε, θα έρθει η ώρα να εκραγείτε, είτε κοινωνικά, όπως τώρα η Ελλάδα, επειδή οι πολιτικοί δεν ικανοποιούν τις ανάγκες του κόσμου, θα έρθει η ώρα και θα εκραγούν. Και γενικά, τα πάντα τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν, θα λέγαμε, τις ανάγκες, θα έρθει η ανάγκη, θα καταλήψει, έτσι θα καταλάβει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτοί θα έρθουν βιαίως λοιπόν και μέσα στη μηχανικότητα, αισθηκτοδός θα λέγαμε, να κάνουν το κάθε τι για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Άρα λοιπόν φίλοι μου, βλέπετε ότι όλα ξεκινάνε από τη γνώση του εαυτού μας. Όλοι πρέπει να μάθουμε αυτό το manual που λέγεται τηλεχειριστήριο για να αλλάζουμε τα κανάλια στην τηλεόραση. Έτσι ακριβώς και εμείς το μάθουμε το τηλεχειριστήριο μέσα μας, θα μπορούμε να αλλάζουμε τα κανάλια, τις συχνότητες και να ομοιοκραδαζόμαστε με την ανάλογη πραγματικότητα, την οποία υπάρχει μες στο φάσμα και την λαμβάνουμε με την κεραία μας. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε καθέναν υπάρχουν πάρα πολλές πραγματικότητες μες στο φάσμα το συνδυσιακό που υπάρχει. Αν όμως έχει το δικό του ψυχολογικό τηλεκοντρόλ, θα μπορεί να επιλέξει εκείνο το κανάλι τον οποίο τον ευχαριστεί για την κάθε στιγμή. Λοιπόν, να απαντήσουμε άλλη μία ερώτηση φίλοι μου και να τελειώσουμε. Χρυσάνθη Αλεξιάδη, για τις προφητείες τη γνώμη σου ισχύουν? Ξέρεις, δεν ξέρω και δεν λέω. Λοιπόν, οι προφητείες λοιπόν, τι σας λέμε με λίγα λόγια. Οι προφητείες είναι ακριβώς ορισμένες παράλληλες πραγματικότητες που μερικοί άνθρωποι μπαίνοντας, ανεβάζοντας τη συνείδησή τους, θα λέγαμε σε αυτό το, την τέταρτη θα λέγαμε διάσταση, στο χρόνο ακριβώς, μπορούν και συλλέγουν ορισμένες ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες, το πώς θα εκδηλωθούν ακριβώς, υπάρχει, θα λέγαμε, ο νόμος των πιθανοτήτων, αναλόγως το συλλογικό και το ατομικό μας κραδασμό κάθε φορά. Μερικές λοιπόν ενέργειες είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν γιατί ο κόσμος δεν αλλάζει, αλλά όσο ο κόσμος αλλάζει, είτε εμείς αλλάζουμε, έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε, έτσι, να φύγουμε από αυτές, από αυτά τα σενάρια στην πραγματικότητα που πολλοί άνθρωποι έχουν πιάσει διαισθητικά. Κάθε φορά λοιπόν, με μερικές προφητείες από την ίδια τη λέξη, βλέπουμε ότι λέει προ και φυτεία, σαν να φυτεύουν μέσα στο δικό μας υποσυνείδητο ορισμένες ενέργειες ή παράλληλες πραγματικότητες που έχουμε δει. Από εκεί και πέρα, κατά το πόσο πιστεύουμε εμείς την προφητεία και ομοιοκραδαζόμαστε με αυτή, έρχεται σιγά σιγά ο δρόμος προς την υλοποίησή τους. Έτσι, υπάρχουν προφητείες που δεν εφαρμόζουμε τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις μερικών ανθρώπων, του συλλογικού πάντα λέμε, των μεγαλύτερων, και υπάρχουν προφητείες που πραγματικά πολλοί άνθρωποι μπορούν να τις πιστέψουν από πριν και να κατευθύνουν τον εαυτό τους, θα λέγαμε, προς εκείνη την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν υπάρχουν μερικές ενέργειες που είναι δύσκολο να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή γιατί είναι σε πιο μεγάλους κύκλους και υπάρχουν εκείνες οι ενέργειες που μπορούν να αλλάξουν αναλόγως στις πεποιθήσεις και την ικανότητα της ανθρωπότητας και τη δική μας. Όταν εμείς κάνουμε προφητείες και όταν σας έλεγα διαστητικά εγώ το 2018, προσέχτε γιατί υπάρχει ο νόμος των αντιθέτων και σας μίλησα ότι μπορεί να γίνει πόλεμος και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν μια διαστητική άποψη, βάσει τον αριθμό θα λέγαμε, έτσι, της διαδικασίας της καβαλιστικής, θα λέγαμε, έννοιας των αριθμών. Από εκεί και πέρα, το αν θα ολοκληρωθεί ή όχι, επειδή έχω πια σε μια ενέργεια και σας το είπα, δεν είναι 100% πάντοτε σίγουρο. Πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες, γιατί κάθε ένας από εμάς βάζει τη δική του, θα λέγαμε, αξία, να μπορούν συγκεκριμένες συνειδήσεις να ανέβουν, έτσι, και να αλλάξουν, θα λέγαμε, συνέχεια ορισμένα πράγματα.
Παρ' όλα αυτά όμως, οι προφητείες που μιλάνε για πιο μεγάλους κύκλους και έχουν πραγματικά συλλάβει ορισμένες πιο συμπαντικές, θα λέγαμε, ενέργειες, ορισμένοι άνθρωποι, είναι φυσικό ότι δεν μπορούν να μην γίνουν. Έτσι, αυτό το ξέρουμε. Και θα κλείσουμε λέγοντάς σας την επόμενη φορά ότι θα μιλήσουμε και λίγο για αυτό το γεγονός που θα γίνει από τη δική μας αυτή την ησημερία, έτσι, το Μάρτιο, από 21-22. Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο θα έρθουν γεγονότα που θα φέρνουν καινούργια κύματα, έτσι, φωτός, τα οποία αυτά τα κύματα φωτός θα περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες ανωτέρων οκτάβων, θα λέγαμε, δονήσεων, και αυτά τα κύματα θα έρθουν να επιφέρουν μερικές αλλαγές σημαντικές. Μέσα σε αυτό το δεκαήμερο και μέχρι τέλος του μηνός και ίσως λίγο στις αρχές του άλλου θα εμφανιστούν παραπάνω εκλάψεις φωτός ερχόμενες από έξω, θα λέγαμε, από τη γη, με σκοπό να ανεβάσουν τη συχνότητα, έτσι, από το εσωτερικό, από το κέντρο, και θα δούμε ότι όσοι άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν έχουν προπονηθεί ή προλάβει ή προετοιμαστεί για να μπορούν να τις δεχθούν αρμονικά, θα μας φέρουν συγκεκριμένες ανακατοσούρες πάνω στα γεωπολιτικά και άλλα, θα λέγαμε, ζητήματα. Καταλαβαίνετε. Εγώ, καθότι είμαι ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα, βλέπω κάθε φορά αυτά τα κύματα, τα νιώθω μέσα μου, έρχονται να διακυμάνσει συνεχόμενα, και κάθε φορά που φωτίζονται οι σκιές είναι σαν να βγαίνουν μέσα μας, έτσι, πάρα πολλές ενέργειες κατωτέρου τύπου. Οπότε, μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός που ξεκινάει τώρα, να εισέρχεται όλο το ηλιακό μας σύστημα, ο ήλιος θα αρχίσει να διαταράσσεται ενεργειακά και να βγάζει με μεγαλύτερες εντάσεις, με μεγαλύτερες εντάσεις, θα λέγαμε, έτσι, ορισμένα κύματα φωτός που έρχονται για να καθαρίσουν, σε εισαγωγικά, έτσι, είναι να εργοποιήσουν μια συγκεκριμένη κάθαρση ή αποτοξίνωση της γης, του πλανήτη μας και φυσικά σε εμάς. Οπότε καταλαβαίνετε, για άλλους η αποτοξίνωση θα είναι με μεγάλη αντίσταση, για άλλους η αποτοξίνωση θα είναι σε μικρότερη, θα λέγαμε, ένταση και αντίσταση. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι ότι κάναμε μέχρι τώρα. Ζείτε στο μέγιστο ενθουσιασμό σας, αφαιρείτε να είστε στη μέγιστη κατάσταση των ενεργειών μέσα σας, αφήστε να είστε τον εαυτό σας στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας και στην πιο ενεργειακή σας κατάσταση, έτσι, χωρίς, είπαμε πάλι, τις προσδοκίες, χωρίς πάλι τις εκείνες τις αμφιβολίες και όλα εκείνα τα πράγματα που μας κρατάνε συνέχεια σε μια κατάσταση χαμηλών δονήσεων. Έτσι θα υποφεληθείτε και κάθε φορά αυτά τα καινούργια κύματα θα έρχονται σαν μια κρυστάλλωση της αρμονίας για μερικούς ανθρώπους, και για άλλους ανθρώπους που ζουν μέσα στις αρνητικές δονήσεις θα έρχονται σαν καταστροφές. Καταλάβατε αυτό, φίλοι μου? Λοιπόν, μέχρι εδώ φτάσαμε και στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου, μπορώ να πω. Λοιπόν, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Μοιραστείτε όπως λαμβάνετε. Αυτό γράφω συνέχεια. Και όπως τα πήρατε, έτσι ακριβώς δώστε τα. Μοιραστείτε, φίλοι μου, όπως λαμβάνετε. Ευχαριστώ για την εστίασή σας. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται και τι συμβαίνει. Ειρήνη σε όλους σας.